Για πρώτη φορά άστεγη. Ο λόγος για μια οικογένεια που βρέθηκε στους δρόμους εδώ και λίγες ημέρες. Έστησαν το σπιτικό τους δίπλα από την παραλιακή λεωφόρο και σε δημοτικό χώρο λίγα βήματα από τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου στην παλιά λαχανοαγορά. Διαβιούν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες, ενώ η σύζυγος του 60χρονου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Να διώξαμε από το σπίτι, γι' αυτό είμαι στον δρόμο. Θέλω βοήθεια με αστέγη, ένα δωμάτιο, να έχει μπάνιο, η γυναίκα μου έχει φάρμακα, πρέπει ψυγείο, ινσουλίνες, αυτά δεν έχει ψυγείο. Κύριε, εκεί που πέρασα πήγε να αυτοκτονήσω στον δρόμο. Ναι, αλήθεια, περπίστηκα να αυτοκτονήσω. Δεν πάει άλλο. Άμα μπορεί να με βοηθήσει κάποιος καλός. Γιατί εδώ τώρα δεν έχει πιάσει κρύο. Άμα πιάσει κρύο, θα πεθάνουμε εδώ. Θα αρρωστήσουμε πιο πολύ. Το κρύο έχει παγώσει και τις ψυχές τους, ενώ πολύ σύντομα θα πρέπει να αποχωρήσουν από τον επιμάχο χώρο, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν, με τον κύριο Βελκόφ να κάνει έκκληση για βοήθεια στους πολίτες στο ζήτημα της προσωρινής στέγασης, καθώς ο Δήμος Ηρακλείου, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει, σηκώνει τα χέρια ψηλά στο ζήτημα. Πολύ κρύο είναι. Δύο κουβέρτες βάζω και το σακάκι πάλι κρυώνω. Ναι. Άμα μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει, καλώς. Από τη Βόρεια Μακεδονία το ζευγάρι βρέθηκε στην Κρήτη πριν από 37 χρόνια. Ο ίδιος δούλευε στις οικοδομές, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά από εργατικό ατύχημα, με συνέπεια να μην μπορεί να απασχοληθεί σε βαριές εργασίες, ενώ απευθύνει έκκληση και για εργασία. Έχω κάνει 4 εισηγήσεις σπουδική στήλη. Άμα βρω κάποια ελεύθερη δουλειά, να πηγαίνω να δουλέψω, να το πληρώνω τον ίδιο. Να βρω μια δουλειά, έστω τον Δήμο να με πάρει να σκουπίζω στον δρόμο, έστω να σκουπίζω. Ναι, θα έρθουν από εδώ πάλι να μας βγάλουν, η αστυνομία θα έρθει και θέλω βοήθεια από κάποιον να μας φιλοξενήσει. Η πρόνοια με έφτιαξε κάποια λεφτά να παίρνω τον μήνα. Για έλλειψη κοινωνικής πολιτικής για τους άστεγους κάνει λόγο ο Δημήτρης Λουφάκης, ο οποίος καυτηρίασε και το πρόσφατο κλείσμα του κέντρου αστέγων, το οποίο όπως δήλωσε, δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη λειτουργία του. Στηρίζεται λοιπόν σε αποσπασματικά προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αυτά όμως έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί επουδενή μία πολιτική πρόνοιας να στηριχτεί σε τέτοια προγράμματα. Απόδειξη δε ότι και το κέντρο αστέγων έχει κλείσει, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη το αν θα υπάρξει, μία δομή η οποία είναι απλά απαραίτητη. Για ποιο λόγο έκλεισε? Έκλεισε γιατί δεν πληρούσε κάποιες προδιαγραφές και δεν είχε ουσιαστικά άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αναμένει τους επόμενους μήνες την έγκριση και το νέο πρόγραμμα στέγασης, το οποίο θα φιλοξενήσει σε διαμερίσματα άστεγους, ενώ την ίδια ώρα μεγάλο αγκάθι είναι η εξεύρεση σπιτιών για ενοικίαση στο πλαίσιο αντίστοιχου προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι απαράδεκτη και η στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία αυτή τη στιγμή ρίχνει το δάχτυλο στους αστέγους, θεωρώντας ότι αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη της κατάστασής τους. Κάτι το οποίο είναι τραγικά απαράδεκτο σαν στάση. Φιλανθρωπία για τη Δημοτική Αρχή είναι η παροχή μιας κουβέρτας και όχι ολοκληρωμένης στήριξης και υποστήριξης των ανθρώπων αυτών. Ένας ακόμη άστεγος έχει βρει καταφύγιο σε αυτοκίνητο πέριξ του Πάρκου Ερυθρέας, με το αυτοκίνητό του να μετακινείται συχνά σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή λόγω των έργων που εκτελούνται, με το πρόβλημα να εντείνεται.